Όλα αυτά λοιπόν τα συμφέροντα επηρέασαν και υπουργικές αποφάσεις. Δηλαδή ο κύριος Μανιάτης μέσα σε ένα βράδυ μετέτρεψε, ουσιαστικά εκείνη η περιοχή ήταν απενεργοποιημένη βιομηχανική περιοχή. Έρχεται ο Μανιάτης, σας λέω σε ποια περίοδο, και νομοθετεί τρία εγκληματικά πράγματα. Το ένα είναι επαναφέρει τη βιομηχανική περιοχή στη συγκεκριμένη έκταση. Το δεύτερο, ανεβάζει το συντελεστή δόμηση από 0,4 σε 0,6. Και το τρίτο ζήτημα, ουσιαστικά την πολεοδομική ευθύνη για τη συγκεκριμένη έκταση δεν την είχε ο Δήμος, που είναι οργανικό του κομμάτι αυτή η έκταση, συνέχεια του. Την είχε ο Υπουργός, ο οποίος με μια υπουργική απόφαση μπορούσε να εμφανιστεί οποιοδήποτε ιδιοκτήτης με μια διακοδομή, τέλος πάντων, και να μπορέσει να το κάνει με μια απλή υπουργική απόφαση. Αυτά ήταν τρία σημαντικά ζητήματα που έγιναν νύχτα.